Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, καλό μήνα σε όλους. Ο Ιανουάριος του 2019 ήταν ένας ιδιαίτερα παγερός μήνας. Το πρώτο μισό στις περισσότερες περιοχές κύλησε με πολύ χαμηλές τιμές θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις, ενώ στο δεύτερο μισό κυριάρχησε ο πιο μαλακός καιρός αλλά ιδιαίτερα βροχερός. Έτσι λοιπόν ένα πρώτο α, κομμάτι του έτους το οποίο θα το θυμόμαστε για την μεγάλη ποικιλομορφία του. Όμως μπροστά μας έχουμε τον Φλεβάριο ο οποίος μπήκε ήδη ανοιξιάτικος με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, να θυμίζει η άνοιξη με τις τιμές να ξεπερνούν τους 10 βαθμούς Κελσίου και φαίνεται πως η τάση η θερμοκρασιακή είναι για υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας τις αμέσως επόμενες ημέρες. Πάμε να τα δούμε λοιπόν ευθύ αμέσω, πάντως μη να κυδεύσετε τον φετινό χειμώνα, μιας και α, είναι πολύ νωρίς ακόμα και έχουμε α, να δούμε αρκετά. Ο Φλεβάρης είναι ένας μήνας ο οποίος έχει χειμερινά χαρακτηριστικά, αλλά ακόμα και ο Μάρτιος στη Δυτική Μακεδονία μπορεί να προσδώσει στοιχεία χειμωνιάτικα. Πιο αναλυτικά λοιπόν, κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα έχουμε ξαστεριά και αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια με κάποιε αρέσει κατά διαστήματα νεφώσει. Νότιο το ρεύμα στην ατμόσφαιρα και αυτό το νότιο ρεύμα θα έχει και κάποια ένταση τόσο αύριο όσο και τι επόμενε ημέρε, αγγίζοντα τα 3 με 4 μποφόρ κατά μέσο όρο, με τη θερμοκρασία νωρί το πρωί να πέφτει κοντά στο 0, ενδεχομένω σε ορισμένα τμήματα και λίγο κάτω από το 0. Δώστε προσοχή στον παγετό, ο οποίο θα είναι οριακό. Το μεσημέρι του Σαββάτου η θερμοκρασία Βλέπετε πως κυτρίνει ο χάρτη στου 11 βαθμού σε περιοχέ τη Φλόρινα, στου 12 βαθμού σε περιοχέ τη Καστοριά και τη Κοζάνης και 13 βαθμού Κελσίου ενδεχομένω σε Πτολεμαίδα και Γρεβενά. Δεν θα με έκανε καμία έκπληξη αν τοπικά βλέπαμε και 14 βαθμού Κελσίου αύριο το μεσημέρι. Πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη του καιρού για την Κυριακή. Καλέ καιρικέ συνθήκε με κάποιες άρεες νεφώσεις οι οποίες θα είναι πυκνότερες σε φλόρι, να μην το και κοζάνη, μια κατάσταση η οποία θα μας επιτρέψει να χαρακτηρίσουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ιδιαίτερα καλό καιρικά και γλυκό θερμοκρασιακά. Μια και οι ελάχιστε τιμέ θερμοκρασία θα ανέβουν, όσο και οι μέγιστε, βλέπετε κοντά στου 15, ίσω τοπικά και 16 βαθμού Κελσίου, αλλά επίση και κατά τη διάρκεια τη βραδιά δεν θα πέσουμε κάτω από του 4 με 7 βαθμού ανά τη Δυτική Μακεδονία. Έτσι λοιπόν, ευκαιρία να περιορίσουμε λίγο και τα έξοδα σε ό,τι αφορά την θέρμανση. Νότιο το ρεύμα παραμένει. Αργά το βράδυ τη Κυριακή, σε περιοχέ Προ την λίμνη Βεγορίτιδα, δηλαδή χωριά όπω η Βεγόρα, α, ο Άγιο Παντελεήμονας, ενδεχομένω πύργη και κοντά στο Βέρμιο, Μεσόβουνο, Κομνινά, αλλά και νοτιότερα προ την περιοχή του Βελβεντού α, και τμήματα όπω ο Άγιο Δημήτριο και ο Πολύμιλος ίσω να ψυχαλίσει για λίγο αργά το βράδυ της Κυριακή προ την Δευτέρα. Έτσι λοιπόν, το ξημέρωμα τη Δευτέρα θα μα βρει με πυκνέ νεφώσει όλη τη Δυτική Μακεδονία και προ το μεσημέρι αυτέ οι ψυχάλε, τι οποίε ανέφερα νωρίτερα, να επεκτείνονται και σε άλλε περιοχέ, κατά βάση ορεινέ, αλλά και σε παιδινατμήματα ψυχάλα υψηλόβροχο, όχι κάτι σημαντικό από άποψη ένταση. Βέβαια, ο καιρό θα γίνει νεφελώδη με τη θερμοκρασία να υποχωρεί με μέγιστα επίπεδα κοντά στου 12 βαθμού Κελσίου, υπό την επίρρρεια πάντα του νοτίου ρεύματο. Την Τρίτη, ο καιρό θα παραμείνει συνεφιασμένο αλλά αρκετά καλό θερμοκρασιακά. Μεταξύ 5 και 10 βαθμών Κελσίου το θερμοκρασιακό εύρο. Αργά το απόγευμα φαίνεται πω θα βρέξει στα νοτιότερα τμήματα τη περιφέρεια και μια νέα μεταβολή του καιρού η οποία αναμένεται αργά το βράδυ τη Τρίτη προ το ξημέρωμα τη Τετάρτη και φαίνεται πω θα μα επηρεάσει με βροχοπτώσει στα παιδινά και χιονοπτώσει στα ορεινά τμήματα τη Δυτική Μακεδονία. Από άποψη ένταση δεν φαίνεται να είναι κάτι σημαντικό. Πάντως θα μπορούσα να πω ότι αυτή η καιρική ανάπαυλα θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τραβήξει το έδαφος τα νερά τα οποία σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στη Δυτική Μακεδονία. Μικρή υποχώρηση λοιπόν της θερμοκρασίας προς την Τετάρτη για την εξέλιξη. Έχουμε α, δρόμο μπροστά μας για να τα δούμε κνέου αναλυτικά. Αγαπητοί φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα εδώ στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ. Θερμές ευχές σε όλους για ένα υπέροχο βράδυ, αλλά κυρίως ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά!